Καλησπέρα σας για άλλη μια φορά. Είμαστε εδώ στο home studio που έχουμε φτιάξει εδώ και κάπως στις εκπομπές, το οποίο όσο πάει γίνεται και πιο περίπλοκο, με καλώδια και με εξοπλισμό που θα αλλάξουμε. Έχουμε και πάλι μαζί μας τον Γιάννη, ο οποίος κάθεται πίσω από τις κονσόλες, από τους υπολογιστές, από τις κάρτες προεδισχυτές. Και νομίζω, Γιάννη, ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, να γράψουμε για αυτές τις κιθάρες επιτέλους. Θα συνεχίσουμε γενικότερα αυτό το project που ξεκινήσαμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαλέξει ένα κομμάτι με μετάλλικα από το γνωστό. Λοιπόν, έχουμε ήδη γράψει τα τύμπανα και τον μπάσο. Αυτό που μας μένει τώρα είναι να περάσουμε μία-δύο κιθάρες ακουστικές, ηλεκτρική κιθάρα, κάποια power chords και αν χρειαστεί κάποια parts στο τέλος. Σκοπός μας είναι μέσα σε αυτό το setup που βλέπουμε εδώ πέρα να ολοκληρώσουμε την ηχογράφηση και ταυτόχρονα να κάνουμε μίξη στο κομμάτι μας. Λοιπόν, πάνω. Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει να πάρει θέση. Λίγο, έτσι, να πάρει θέση να παίξει αυτοτυχές κιθάρες. Λοιπόν, ο ηχολήπτης και παραγωγός πρέπει να είναι γλυκός με το μουσικό του. Είσαι έτοιμος, αγαπητέ κιθαρίστα. Έτσι, τώρα είναι μια σιρόπια, δεν μπορώ να παίξω πάνω. Λοιπόν, τα ακουστικά. Βεβαίως. Τα έχουμε ώστε να μην ακούς από ηχεία, επειδή έχουμε το μικρόφωνο. Ακριβώς, έτσι, να μην γράφει και τα ηχεία, θα ακούς από εκεί. Σύμφωνοι, κανονικά έπρεπε να φοράω και εγώ φυσικά για να σας ακούω, αλλά δεν πειράζει, home studio είναι. Έτσι. Σύμφωνοι, Γιάννη, έτοιμος. Πανέτοιμος. Φεύγουμε. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε το take της ακουστικής κιθάρας όσον αφορά τα αρπίσματα, το ρυθμό δηλαδή και την αρμονία, αυτό που θα κάνουμε τώρα θα πάρουμε ένα δεύτερο take πάλι της ακουστικής κιθάρας με μερικά γεμίσματα, κάποια μικρά riffs, τα οποία θα μας δώσουν μια συμπληρότητα μέσα στο track μας. Αλλαγή ρόλων και πάλι. Είμαστε πάλι εδώ λοιπόν. Τώρα ο Πάνος θα γράψει δύο ηλεκτρικές κιθάρες. Θα γράψει μία ηλεκτρική κιθάρα η οποία θα είναι τα power chords, έτσι, πάνω στο solo και μετά το solo. Γι' αυτό τον λόγο είναι τυχερός και δεν φοράει ακουστικά όπως θέλω να φοράω εγώ. Γιατί πάει απευθείας έτσι στην κάρτα. Δεν χρησιμοποιούμε μικρόφωνο για να γράψουμε την ηλεκτρική κιθάρα. Απευθείας από την κιθάρα στην κάρτα, στον προενισχυτή που λειτουργεί και σαν DI, στην κάρτα ήχου και μπαίνουμε στον υπολογιστή. Οπότε θα ακούσουμε κανονικά από τα ηχεία. Έτσι δεν έχουμε καμία παρεμβολή. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θα σου δώσω μερικά μέτρα πριν το power chords. Yes. Και μπαίνεις με την ησυχία σου. Είδαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάμε.
Έτοιμος ο Πάνος, οπότε αυτή τη στιγμή χτυπάμε το record και ξεκινάμε. Έχουμε ολοκληρώσει και τις ηλεκτρικές κιθάρες. Όλο αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε, που θέλουμε να εξηγήσουμε και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι όλη η αλυσίδα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε είναι σε επίπεδα home studio. Είναι σε επίπεδα που θα μπορούσε ο καθένας μας να αγοράσει σε ένα λογικό budget για home studio και να έχει πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό έχουμε φέρει και διαφορετικά controllers, μικρά controllers, μεγάλα controllers, MIDI keyboards, τα οποία είναι ταυτόχρονα και controllers, έτσι έχουν πολλές εναλλακτικές, πολλές κάρτες ήχου, προδισκητές, φθηνά, ακριβά μικρόφωνα, προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο εύρος στα μεσοδόντια που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το recording, έχουμε γράψει κιθάρες, έχουμε γράψει τύμπαν, έχουμε γράψει μπάσο, θα βάλουμε pads, έχουμε ολοκληρώσει την ηχογράφησή μας. Αυτό που μένει τώρα είναι να κάνουμε μια σωστή μίξη, μια δημιουργική μίξη, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που μας προσφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και φυσικά τον εξοπλισμό. Πάνω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή, να έχουμε σε καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι. Το μακρύ ταξίδι που ξεκινήσαμε στα έτσι. Home studio αρχίζει σιγά σιγά να πλησιάζει. Κάπου που φαίνεται η άκρη στο περπέρα. Έτσι, ακριβώς. Την επόμενη φορά στο στούντιο για να μην ξάρουμε, να το φτιάξουμε όσο καλύτερα γίνεται και ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο όπου θα τελειώσουμε επιτέλους με το κομμάτι μας. Προς το παρόν, γεια και χαρά!